Αρκετά ερωτηματικά. Είμαι μπερδεμένος, δεν κοιμήθηκα πολύ καλά. Είναι βαρύ το να είσαι υποψήφιος σε μια ομάδα που σε θεωρεί οικογένεια, σε θεωρεί σε εισαγωγικά οικογένεια, σε θεωρεί ότι είστε μια οντότητα όλοι μαζί. Αυτό σου γεννάει περίεργα συναισθήματα. Δεν έχω πρόβλημα να ψηφιστώ. Έχω πρόβλημα όμως όταν συζητάμε την προηγούμενη μέρα ότι είμαστε μια ομάδα που δεν μας αγγίζει τίποτα και είμαστε ενωμένοι. Την επόμενη μέρα να διακρίνω ότι η μισή έχετε γίνει ομάδα. Οι μπλε δείξανε ότι ουσιαστικά προβληματίστηκαν και αυτοί και δεν το περίμεναν με την υποψηφιότητά μου. Τους ακούω περισσότερο σαν να είναι η φωνή του κόσμου. Έπραξε λάθος το πώς το σκέφτηκε ο Αλέξης, γιατί στο τώρα οι γυναίκες των από εκεί, των μαχητών, δεν είναι τόσο δυνατές όσο οι δικές μας. Οπότε κρίνουμε με βάση το τώρα. Οι άντρες από εκεί έχουν πολύ δυνατούς παίκτες και εμείς έχουμε αδύναμους, οπότε πρέπει να πάμε με το κομμάτι αυτό. Εγώ έπαθα σοκ με το ψηφοφορείο του Αλέξη Παπά, γιατί εγώ τον έχω για ένας πολύ καλός παίκτης. Τον έχω δει στον αγώνα ότι βοηθάει τους παίκτες όταν είναι στο στόχος. Αλέξη, θέλω να μου πεις πώς σε βρίσκει αυτή η μέρα, τι σκέψεις έχεις κάνει χθες το βράδυ. Μου πέσε λίγο βαριά η ψηφοφορία, δεν είχα καλό ύπνο. Σκεφτόμουν διάφορα, έκανα μια κουβέντα με την ομάδα μου, προσπάθησα λίγο να δούμε κοινές συνισταμένες για τον τρόπο που σκεφτόμαστε σχετικά με τις ψηφοφορίες από εδώ και στο εξής. Δεν άρεσε σε πολλούς αυτή η συζήτηση. Κατάλαβα και εγώ ότι έφερα δυσφορία στην κόκκινη ομάδα με το να ρωτάω κάποια πράγματα. Ένας κρίκος, μία σιλία, το κάνει Δαλάκα ελάχιστα δέκατα του δευτερολέπτου πριν τη δώρα. Οι κόκκινοι παίρνουν την τρίτη ασυλία. Άντε λίγο, γιατί πολύ αέρα πήρα. Μπράβο. Το σύνθημα το άκουσες. Ποιο σύνθημα? Σου φτιάξα. Όχι. Έχει τον άστον αντίπαλο για πλάκα. Ρένα, λάκα. Να πως ξέρεις τους στίχους πριν. Ο παίκτης λοιπόν, ή η παίκτρια, με τα καλύτερα στατιστικά για αυτή την εβδομάδα, είναι ο Γιάννης Περπατάρης. Με χαροποίησε αρκετά και μου έδωσε boost για να πάω και ακόμα καλύτερα τώρα και τα επόμενα αγωνίσματα. Οι μαχητές μίλησαν. Φάνης. Άγγελος. Ρομπ. 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 Αυτός είναι λοιπόν ο τρίτος υποψήφιος. Ρομπ. Το περίμενα, γιατί συστηματικά έχω τις λιγότερες νίκες από τους άντρες στην ομάδα. Εγώ είχα πει στο Ρομπ ότι μπορώ να τον στηρίξω εφόσον δεν αισθάνεται έτοιμος να παίξει και επειδή μου εκμυστηρεύτηκε πως δεν έχει βρει ακόμα τόσο τα πατήματά του. Είπα στην ομάδα μου, αν θέλει και αν επιθυμεί, να με ψηφίσει ώστε να αγωνιστώ εγώ αντί για το Ρομπ. Να βγεις υποψήφιος δηλαδή, απέναντι στους κόκκινους. Ναι, ακριβώς. Παιδί μου, εδώ πέρα δεν κάνουμε τους ήρωες. Δεν τα κάνεις αυτά. Μία θα πάρει τη θέση δώρα, μία. Τον ρώτησε, είσαι σίγουρος ότι θα μπορούσες να με βοηθήσεις σε αυτή την περίπτωση? Και μου είπε ναι, και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Οπότε πήγαμε στα παιδιά και το είπαμε ότι έτσι σκεφτόμαστε. Αλλά εκεί την ώρα είδαμε κάποια mixed feelings από τα παιδιά, οπότε. Αυτό δεν τιμά τον ίδιο τον Άγγελο να το λέει, ενώ φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι μαχητικότατος, προσπαθεί, δίνει ψυχή και σώμα σε κάθε αγώνισμα. Δεν μπορεί να δίνεις τα πάντα και να είναι η ψυχή σου εδώ και ταυτόχρονα να λες ναι, είμαι έτοιμος να φύγω. Έχω να απαντήσω πως υπάρχουν αξίες στη ζωή μας τόσο μεγάλες όπως η φιλία και η τιμή, που αξίζει κάποιες φορές να θυσιάσεις και τέλειωσε τα όνειρα για να τις υπερασπιστείς. Έχουμε λοιπόν Άλεξ Παπά, Παύλο Παπαδόπουλο και πλέον Ρομπ Τζέιμς Σέιμουρ. Και τώρα κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη του MVP, του Γιάννη Περπατάρη. Γιάννη. Και επιλέγω να αγωνιστεί ο Νίκος. Ο Νίκος Γκάνος. Δεν ξέρω, σκέφτομαι τη μονομαχία και έχω κουραστεί ήδη.